Έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας στο τρίτο ημίχρονο τον προπονητή της Αναγέννησης, τον Αντώνη Μαυρέα. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον προπονητή, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει τρεις τελικούς κερδισμένους, σαν προπονητή στη Μεσσηνία, και άλλους δύο σε Αρκαδία και Αργολίδα. Κότς, πάμε για το 6-6 με την Καλαμάτα την Τετάρτη. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, έτσι. Είναι ένα μάτς, εντάξει, φαβορή πάντα είναι Καλαμάτα, αυτό το γνωρίζουμε, έχει πολύ αξιόλογα παιδιά. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα μάτς και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σε ένα μάτς γίνονται όλα. Ωραία. Φαβορή είπες και εσύ πως είναι η Καλαμάτα. Τι πιθανότητες θα έδινες στη δική σου ομάδα και στη Μαύρη Θύλα στον τελικό της Τετάρτης? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε ένα μάτς τελικού ξέρετε ότι μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Οι αστάθμητοι παράγοντες μπορεί να είναι πάρα πολλοί. Είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί να συμβούν τα πάντα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, ένα και μόνο. Θεωρώ λοιπόν, εντάξει, η Καλαμάτα έχει το πάνω χέρι, είναι η ομάδα που πραγματικά έχει το ρόστερ, θα έλεγα λίγο πιο γεμάτο από εμάς, αλλά θεωρώ ότι και εμείς έχουμε αξιόλογα παιδιά και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να παλέψουμε, να παίξουμε όμορφο ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα, ό,τι και να συμβεί, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία το ότι η Αναγέννηση βρίσκεται στον τελικό. Είναι μια νεοφώτιστη ομάδα η οποία είναι στη δεύτερη θέση βαθμολογίας, πίσω μόνο από την Καλαμάτα. Πήγε στο τελικό του κυπέλλου Μεσσηνίας. Το περιμένατε με τους κύριους Γιώργο και Παναγιώτη Σερεμέτη ότι η ομάδα θα έκανε μια τόσο καλή χρονιά φέτος? Κοιτάξτε να δείτε. Δόξα τω Θεώ θα πω ότι ο προγραμματισμός που κάναμε, και λέω δόξα τω Θεώ γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν και είναι πολύ εύκολο να μην σου βγουν. Επειδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο προγραμματισμός, αυτά που είπαμε και αυτά μέχρι τώρα που πραγματικά βγάζουν τα παιδιά στο γήπεδο, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχουμε πέσει μέσα. Και λέω γιατί πραγματικά έχω και αξιόλογα παιδιά, αλλά να ξέρετε ότι πιστεύω το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας ανήκει στη διοίκηση και είναι θέμα διοίκησης για μένα σχεδόν τα πάντα. Η διοίκηση λοιπόν του κ. Σερεμέτη, ξέρετε, ένας άνθρωπος που έχει παίξει μπάλα, είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν με ενόχλησε, δεν με έχει ενοχλήσει. Υπάρχει πραγματικά μια άριστη συνεργασία και όχι μόνο με τα 2-3 παιδιά που υπάρχει στη διοίκηση, τον Γιώργο, τον Φώτη, τέλος πάντων αυτά τα δύο παιδιά, και όχι μόνο, και κάποιους άλλους από πίσω, πολύ λίγους θα έλεγα. Θεωρώ ότι όλα πάνε κατευθείαν, όλα έχουν πάει κατευθείαν και πραγματικά χαιρόμαστε γιατί παίζουμε και όμορφο ποδόσφαιρο και είμαστε μία, ίσως θα έλεγα, από τις πιο σοβαρές και οργανωμένες ομάδες πλέον στην κατηγορία. Ωραία. Ο κύριος Σερεμέτης ο Παναγιώτης το 1990-91 σαν παίχτης του ΑΟΜ είχε ιτηθεί από την Αναγέννηση Παραλίας. Μετά από 27 χρόνια η ομάδα του είναι και πάλι στον τελικό, έτσι, κόντρα στη μεγάλη ομάδα του Νομού. Πώς έτσι το περιμένει, πώς αισθάνεται, έχετε μιλήσει μαζί του γενικότερα? Ναι, κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, δεν είναι φιλοφρονής αυτά που λέω, ένας άνθρωπος που έχει παίξει μπάλα και γνωρίζει πολύ καλά και τα αποδυτήρια, αλλά θεωρώ μπορεί να αξιολογήσει και πάρα πολλά πράγματα πλέον στην ομάδα. Υπήρχε ένα ρητό πριν κάποια χρόνια που έλεγε ότι καλύτερα να μην γνωρίζουν οι παράγοντες ποδόσφαιρο γιατί μπλέκονται λίγο στα πόδια, να μην ανακατεύονται. Ναι. Τώρα έχει αλλάξει τελείως αυτό λοιπόν. Mm-hmm. Πρέπει για μένα οι παράγοντες να γνωρίζουν από ποδόσφαιρο για να μπορούν να αξιολογήσουν και τη δουλειά αλλά και φυσικά κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πανευτυχής γιατί η συνεργασία μας μέχρι τώρα είναι άριστη με αυτούς τους ανθρώπους που διοικούν, με αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά είναι ηγείται αυτής της ομάδος και πραγματικά είμαι πανευτυχής, το ξαναλέω πάλι, γιατί η Αναγέννηση είναι μία από τις ομάδες που παίζουν και όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά είναι και υγιέστατη σε όλα μα, σε όλα, θα έλεγα, αυτά που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι και όχι μόνο. Και ο Αντώνης Μαυρέας Τετάρτη θα πληγώσει μία της μεγάλες του αγάπη στη Μαύρη Θύλα. Εντάξει, έχω ξαναπεί ότι τα πράσινα πουλιά είναι η γέννησή μου. Η Μαύρη Θύελλα ήταν το όνειρό μου, ήταν αυτό πραγματικά με μεγάλωσε, με. Και ο Πάκου ήταν η καταξίωση για μένα. Ναι. Η Μαύρη Θύελλα για μένα είναι και θα είναι πάντα η μεγαλύτερη και ίσως οι καλύτερες στιγμές που έχω περάσει σαν, ξέρετε, όχι, σαν έφηβος θα έλεγα, γιατί η καταξίωση μετά ήταν από εκεί και πέρα μπήκαμε σε άλλα στάδια και σε άλλα πλαίσια.
Αλλά Τετάρτη όμως είναι αντίπαλο σαφώς και θα προσπαθήσει να κατακτήσει ένα ακόμα τίτλο. Κοιτάξτε να δείτε. Ξαναλέω πάλι Κώστα ότι μας ακούει ο κόσμος, δεν πρέπει να λέμε τώρα κάποια πράγματα ή φιλοφρονήσει κάποια ψέματα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μάτς. Η ομάδα θα μπει μέσα να παίξει, η ομάδα θα προσπαθήσει να κατακτήσει το κύπελο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το μεγάλο φαβορί, το ξαναλέω, είναι η Καλαμάτα. Είναι η Καλαμάτα γιατί, είπα, είναι τεράστια ομάδα, είναι μια ομάδα πραγματικά που πρέπει να φύγει από αυτές τις κατηγορίες. Είναι κάτι ιδιαίτερο για αυτόν τον τόπο να βρίσκεται σε αυτά και πραγματικά στεναχωριόμαστε και στεναχωριέται όλος ο κόσμος που βλέπει αυτή την ομάδα στο τοπικό. Θεωρώ ότι πρέπει να φύγει πολύ γρήγορα από αυτές τις κατηγορίες, γιατί η ομάδα μας, αυτή μας έχει δώσει μεγάλες συγκινήσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, είναι ένα μάτς που εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου, η διοίκηση, οι παίχτες και εμείς, το προπονητικό team, εγώ και ο κύριος Παγιανόπουλος, ο Αντώνης, ο εξαιρετικός συνεργάτης, θα έλεγα, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να δώσουμε τον τίτλο στην ομάδα, γιατί θεωρώ ότι ο τίτλος ανήκει στην αναγέννηση και στα παιδιά που, καταλαβαίνετε, πασχίζουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα για κάτι ιδιαίτερο, κάτι καλό και κάτι καλύτερο. Είναι δέλεα για σας, είναι κίνητρο επιπλέον ότι όποιος κατακτήσει το κύπελλο, συνεχίζει το κύπελλο Ρέας Τεχνών Ελλάδος και αν το πάρει, σαφώς δύσκολα, αλλά είναι να υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, θα ανέβει στην ΓΑΜΑ Αθηνική. Είναι επιπλέον κίνητρο. Να ξέρω, στο μυαλό σας. Είχα μια συζήτηση με τον κύριο Σερεμέτη, τον Τάκη Σερεμέτη, τον πρόεδρο, και με τον Γιώργο, τέλος πάντων. Συναντηθήκαμε τον Ιανουάριο μήνα για κάποια διαδικαστικά θέματα που θέλαμε όσον αφορά το δεύτερο γύρο και ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις. Είναι μέσα στους στόχους και αυτό, εφόσον κατακτηθεί το κύπελο, να συνεχίσουμε και ό,τι καλύτερο βγει. Να το παλέψουμε. Και αυτό το έχουμε στο πλάι, θέλετε, του μυαλού μας, το έχουμε και από εκεί και πέρα να παλέψουμε και οτιδήποτε βγει. Το Μπρίγιοβιτς του ΠΑΟΚ, βάζει ο Ίβιτς και βάζει γκολ με το καλημέρα, τον έχεις εσύ, coach. Γιατί παίζεις χωρίς φορ και οφείλω να ομολογήσω πως δεν περίμενα πως θα έχει τόσο καλή πορεία αναγέννηση. Περίμενα θα είναι στην πεντάδα σίγουρα, αλλά δεν περίμενα θα είναι δεύτερη θέση και θα έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο χωρίς να έχει τον κλασικό φορ, έτσι. Θα πω κάτι. Πραγματικά έχω μείνει άφωνος με τα περισσότερα παιδιά, θα έλεγα, από αυτό που βγάζουν. Όσον αφορά τώρα τον Μπρίγιοβιτς, κάποιος να σκοράρει, ξέρετε ότι εμείς σκοράρουμε όλοι μαζί. Σκοράρουν όλοι μαζί. Ναι, σκοράρουν όλοι. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή επίθεση. Έχουμε μια, ίσως, από τις καλύτερες άμυνες, αλλά και πολύ καλή επίθεση. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ομάδα, το ομαδικό, κερδίζει κάποιο ατομικό. Θεωρώ όμως ότι εμείς λειτουργούμε σαν ομάδα και ίσως για μας το κυριότερο απ' όλα είναι ότι είμαστε μία ομάδα. Σωστά, δηλαδή, οποιοδήποτε παιδί λείψει ή δεν βάλει κάποιος άλλος γκολ, βάζει κάποιος άλλος. Δηλαδή, έχω εξαιρετικά και πραγματικά, θα έλεγα, τρομερά παιδιά, εργατικά. Ξέρετε ότι είμαι λίγο πιεστικός επάνω τους. Είναι τρομερά πειθαρχημένη ομάδα. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος και πραγματικά δεν θέλω να μαλώνω αυτά τα παιδιά. Ίσα-ίσα να τα εξυψώνω και του χρόνου, όπως σας έχω πει, να έχουν μια καλύτερη, αν είναι δυνατόν, και οικονομική, θα έλεγα αυτή, γιατί κάποια παιδιά, ξέρετε, ζουν από ένα χαρτζηλίκι, κάποιοι φοιτητές κτλ. Να έχουν διπλάσια αξία. Ίσως και αυτό είναι μέσα στο στόχο το δικό μου, ώστε αυτά τα παιδιά να είναι του χρόνου δακτυλοδεικτούμενα και να βρουν αυτό πραγματικά τους αξίζει ή λίγο παραπάνω και ό,τι έχει κάποιος στο μυαλό του. Στον πρόλογο της εκπομπής, στην πρώτη ενότητα με τον Παναγιώτη Φαντάκο, πορεύλεψα, έκανα, μπορεί και να πέσω και έξω, ρίσκαρα. Θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι, δεν θα είναι δηλαδή, θα δούμε παιχνίδι, ξέρω εγώ, με πολλές φάσεις γενικότερα και πρόλεψα ακριβώς σκορ 1-1 και παράταση. Θα πέσω μέσα, πιστεύεις? Εντάξει, δεν θα ήθελα να πω εγώ κάτι, δεν θα ήθελα τώρα να κάνω προβλέψεις. Εγώ να σου πω κάτι, Κώστα. Χιουμοριστικά το πιο πολύ. Απλώς νομίζω είναι ένα κλειστό παιχνίδι, έτσι εκτιμώ. Ναι. Όταν είναι ένα ματς, να ξέρεις ότι όλα είναι στον αέρα. Όλα, δηλαδή μπορεί να συμβούν τα πάντα. Λοιπόν, ξαναλέω πάλι, με πολύ σεβασμό θα αντιμετωπίσουμε την Καλαμάτα, τη μαύρη θύλα, τη μεγάλη μαύρη θύλα. Παίζουν πολύ αξιόλογα παιδιά, παίζουν εξαιρετικά παιδιά, παίζουν, θα έλεγα, ίσως και πολύ καλά παιδιά σαν χαρακτήρες, γιατί τα περισσότερα παιδιά έχω κάνει. Θεωρώ ότι το φαβορί, το μεγάλο φαβορί είναι η Καλαμάτα. Όμως από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε αμιλητή ποσότητα. Εμείς πραγματικά πιστεύω ότι αν τα παιδιά βγάλουν αυτό που μπορούν, θεωρώ ότι θα γίνει ένα πολύ όμορφο μάτς. Για ποιο πράγμα? Για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, είναι το πιο σημαντικό. Και καλό
μου δίνετε την ευκαιρία να καλέσω mm-hmm. τον κόσμο, αν και θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί πραγματικά νομίζω είναι δεδομένο. Παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες, άλλωστε το δείχνει και η βαθμολογία. Η βαθμολογία, πρώτος με το δεύτερο, εντάξει. Λοιπόν, παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι θα έρθει πάρα πολύς κόσμος να βγάλουμε πραγματικά και οι δύο ομάδες κάτι πολύ όμορφο και φυσικά ο καλύτερος. Πιο τυχερός θέλετε, ο καλύτερος θα έλεγα να κερδίσει και να πάρει το κύπελλο. Και κλείνοντας για το πρωτάθλημα, μετά το, τη χθεσινή νίκη της Καλαμάθος Διαβολίτσι και την ισοπαλία δική σας και του Πανθουριακού, νομίζετε ότι έχει κρυθεί, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα 10 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ γιατί υπάρχει ένα θέμα. Σαν αναγέννηση, μετά από κάποια χρόνια που βγήκε στην Α τοπική κατηγορία, mm-hmm. να ξέρετε ότι η συζήτηση αυτή είναι και με τον κύριο Σερεμέτη, τον πρόεδρο της ομάδος. Ξέρετε ότι η χαζοφιλοδοξία είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει μαύρη θύελα και γνωρίζαμε ότι κάνει αυτές τις κινήσεις, θα ήταν χαζό. Τώρα θα μου πεις στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται. Να σκεφτούμε ότι μπορούμε. Να χτυπήσει τίτλο. Ναι, αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρόσεξε όμως, αν αυτό όμως κάποια στιγμή η Καλαμάτα έδειχνε αδυναμίες, γιατί να μην πας για πρωτάθλημα. Και αυτό το αντέχει, θεωρώ, ο πρόεδρος μας και η ομάδα. Αλλά μετά από 20 χρόνια. Και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, που βγήκε η ομάδα στην Α τοπική, θεωρώ ότι πραγματικά συγκαταλέγεται στις καλές ομάδες. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή μπήκε πολύ γερά η αναγέννηση στο πρωτάθλημα, έδωσε παρόν και λέει: κύριοι, είμαστε μια πολύ σοβαρή ομάδα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Έχει πολύ αξιόλογα παιδιά, έχει αξιόλογη διοίκηση. Έκανε φέτος το πρώτο βήμα ώστε πραγματικά να είναι μία. Άλμα, από τις καλές ομάδες. Νομίζω άλμα ήταν φέτος, έτσι, ναι. Για νεοφωτιστή ομάδα. Ναι, θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε κάνει τα πάντα αυτή η ομάδα να δώσει παρόν και φυσικά να παίζει κάποιο ρόλο στο πρωτάθλημα. Να είναι μια αξιόλογη ομάδα, να είναι μια σοβαρή ομάδα που λειτουργεί. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα τα έχουμε πάει άριστα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θεωρώ και στα παιδιά, στη διοίκηση και σε όλο αυτό το team, θα έλεγα, που είμαστε πολύ λίγοι, αλλά θεωρώ πολύ αγαπημένοι. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε coach τον Αντώνη Μαυρέα, τον προπονητή της Αναγέννησης Παραλίας και να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον τελικό της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρετε ότι αυτό το καινούργιο που κάνετε αρέσει σε όλο τον κόσμο, δεν είναι φιλοφρόνηση, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Να έχετε καλές εκπομπές, σας παρακολουθούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα μέσα και εσάς, Κώστα και τον Παναγιώτη. Γιατί πραγματικά χωρίς εσάς και χωρίς εμάς, αν εμείς δεν είμαστε ένα, γιατί θεωρώ ότι είμαστε ένα κομμάτι, όλοι μας εμείς που τέλος πάντων στα μέσα βγάζετε και τη δουλειά μας, αλλά θεωρώ ότι και εμείς βοηθάμε να βγει κάτι πολύ όμορφο από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά, να γίνει ένα ωραίο που έχει την Τετάρτη, να έρθει ο κόσμος και να ευχαριστηθούν εμάς. Ωραία. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Γεια σας.